την πρόταση την οποία το ΑΚΕΛ κατέθεσε στη Βουλή για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, επανέφερε στο προσκήνιο Γενικός Γραμματέα του Κόμματο Στέφανο Στεφάνου, μιλώντα το πρίσε συνέντευξη τύπου και μετά την ανακοίνωση τη περασμένη Πέμπτη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για μείωση κατά 25 μονάδων βάση των βασικών τη επιτοκίων, ο κύριος Στεφάνου κάλεσε τι υπόλοιπε πολιτικέ δυνάμει να στηρίξουν την πρόταση του ΑΚΕΛ. Τα δανειστικά επιτόκια στην Κύπρο αυξάνονταν ακόμα και όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα είχε μειώσει. Κυβέρνηση και κόμματα έσπευσαν από την αρχή να τοποθετηθούν εναντίον της πρότασης του ΑΚΕΛ πριν καν τη δουν και τη συζητήσουν. Όταν όμως έρχονται νομοσχέδια υπέρ των τραπεζών δεν κουράζονται να τα ψηφίζουν. Ο Ευρωβουλευτή του Κόμματο Γιώργο Γεωργίου έκανε λόγο για απάντηση κατά πέλτη που έλαβε από τον αρμόδιο Επίτροπο Δικαιοσύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ερώτηση που του έθεσε για τι ρήτρε των τραπεζών. Ότι υπάρχουν καταχρηστικέ ρήτρε, ότι επιβάλλεται πρόστιμο πέναλτι σε περίπτωση πρόορης εξόφλησης του Δανίου από κάποιο δανειολήπτη. Στις αιχμές του Στεφάνου Στεφανό απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Δυσίωνου Κουλά, ο οποίος σε γραπτή δήλωση ανέφερε το ΑΚΕΛ συχίζει επιμελώς την ομοθεσία της καταχρηστικές ρήτρε με την ομοθεσία για την αδειοδότηση των διαχειριστών πιστώσεων, αφήνοντας σκόπιμα σκιές σε άλλους. Αν και καθυστέρησε η παρούσα κυβέρνηση να φέρει τα νομοσχέδια για τέσσερι μήνε περίπου, είναι η παρελκυστική τακτική του Ακέλ για δίθεν περισσότερη μελέτη που δεν επέτρεψαν την ψήφισή του πριν από το καλοκαίρι. Επιθυμία την οποία σεβάστηκαν άλλα κόμματα. Το Ακέλ χρησιμοποιεί τελικά τον χρόνο που του δώσαμε αντί για περισσότερη μελέτη, για περισσότερη προπαγάνδα. Απέναντι στο λαϊκισμό, την παραπληροφόρηση και τι επικίνδυνε προτάσει του Ακέλ για την οικονομία, πρέπει να αντιταχθούν η αλήθεια. Ο ορθολογισμό και οι συνετές πολιτικέ. Η εδέξη ανακοίνωση μετά και την τελευταία απόφαση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μεταξύ άλλων, καλεί την κυβέρνηση και την κεντρική τράπεζα να εντοπίσουν τρόπου για να υποχρέωσουν τι τράπεζε να λάβουν μέτρα ανακούφιση των δανειοληπτών. Η προκλητική στάση των τραπεζών, οι οποίε πέφτουν να αυξήσουν τα δανειστικά και να μειώσουν τα καταθετικά επιτόκια. Όποτε επίκειται μείωση των δανειστικών επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό συμμετείχε χθε και σήμερα στι εργασίε του Eurogroup καθώ και του ECOFIN. Που φιλοξενήθηκαν στη Βουδαπέστη. Στι εργασίε του Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών ενημερώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τι τελευταίε μακροοικονομικέ εξελίξει στην ζώνη του ευρώ. Η οικονομία τη ευρωζώνη κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτου συνέχισε να παρουσιάζει έστω και χαμηλό θετικό ρυθμό ανάπτυξη ενώ ο πληθωρισμό μειώνεται. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η κυπριακή οικονομία κατά το δεύτερο τρίμηνο παρουσίασε ρυθμό ανάπτυξη τη τάξη του 3,7% του ΑΕΠ, ο οποίος ήταν ο δεύτερος υψηλότερο ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και ο τρίτος υψηλότερο στο σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.